σαν γενικό χαρακτηρισμό για τη συνεδρία, θα ήθελα να πω ότι ήταν μία από τις θλιβερές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια της συνομιλίας μας θα εξηγήσω γιατί χρησιμοποίησα τον χαρακτηρισμό αυτό. Εμείς ως παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο της προηγούμενης Τετάρτης θέσαμε τρία θέματα. Ένα θέμα που και λόγω της επικαιρότητας αλλά και λόγω της τραγικότητας που έχει να κάνει με τις πλημμύρες και τις απώλειες ανθρωπίνων ζώων που είχαμε στην Αττική. Εμείς ζητήσαμε λοιπόν από τον κύριο Δήμαρχο να κάνουμε μια συνεδρίαση ειδική του Δημοτικού Συμβουλίου ή αν δεν θέλει να γίνει συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μια συνεδρίαση των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και να συζητήσουμε τι αντιπλημμυρικά έργα πρέπει να γίνουν στο Δήμο μας, κυρίως στην πόλη αλλά και στα χωριά μας, έτσι ώστε να αποφύγουμε καταστάσεις σαν αυτές που ζήσαμε στην Αττική. Και αυτό το είπαμε επειδή ακολουθεί σε λίγες μέρες η ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του 2018 και καλό είναι να κάνουμε μια συζήτηση πριν από το τεχνικό πρόγραμμα, να συμφωνήσουμε σε κάποια έργα που τα θεωρούμε εμείς, αλλά πιστεύω και άλλες παρατάξεις πολύ σημαντικά, ώστε να μπουν στο τεχνικό πρόγραμμα για να δούμε τι χρηματοδοτήσεις υπάρχουν και πού μπορούμε να βρούμε χρήματα για να μπορέσουμε εκτός από τα απλά που είναι οι καθαρισμοί των ποταμιών ή των φρεατίων κλπ. Να γίνουν κάποια έργα ουσίας που να προστατεύουν την πόλη και τα χωριά μας από καταστάσεις σαν αυτές που είδαμε στη Μάντρα Αττικής. Δεσμεύτηκε ο κύριος Δήμαρχος ότι θα γίνει η συζήτηση αυτή. Ελπίζω να το κάνει. Έχουν περάσει μερικές μέρες, δεν μας έχει ειδοποιήσει για τίποτε. Ελπίζω όμως ότι θα γίνει. Ένα άλλο θέμα που βάζουμε εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο, βάλαμε προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχει να κάνει με τα δέσποτα και με το ενδιέτημα το οποίο είναι υποχρεωμένος βάσει του νόμου να φτιάξει ο Δήμος Τρίπολης. Είναι γνωστό στους συμπολίτες μας ότι ο Δήμος έχει νοικιάσει ένα χώρο στην περιοχή περίπου της Νεστάνης και το κακό, και εκεί αυτό είναι το θέμα που βάλαμε εμείς, είναι ότι αυτός ο χώρος τον πληρώνουμε 1.500 ευρώ περίπου το μήνα, τον έχουμε νοικιάσει περίπου ένα χρόνο, δηλαδή έχουμε πληρώσει 15.000 τουλάχιστον σαν Δήμος και ως τώρα ένα χρόνο δεν έχει γίνει καμία εργασία για τη διαμόρφωση του χώρου αυτού σύμφωνα με τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει ένα ενδιέτημα για αδέσποτα ζώα. Το τρίτο θέμα που βάλαμε εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει να κάνει με τη χρήση του κλειστού γυμναστηρίου του πρώτου λυκείου γυμνασίου, το Μυστριώτιο, όπου εκεί οι σύλλογοι που το χρησιμοποιούν, και είναι αρκετοί σύλλογοι που χρησιμοποιούν το κλειστό γυμναστήριο για προπονήσεις των ακαδημιών, δηλαδή των μικρών παιδιών μας, πληρώνουν 3 ευρώ την ώρα για τη χρήση. Από πέρυσι, από φέτος το Μυστριώτιο Ίδρυμα το έκανε 2 ευρώ την ώρα. Επειδή λοιπόν ο Δήμος Τρίπολης το δικό του κλειστό γυμναστήριο στο στάδιο το παραχωρεί με 1 ευρώ την ώρα, είναι άδικο να πληρώνουν οι σύλλογοι για τα μικρά παιδιά 2 ευρώ την ώρα στο Μυστριώτιο, και επειδή εμείς βέβαια δεν θέλουμε να έχει μείωση των εσόδων του το Μυστριώτιο, ζητήσαμε τον κύριο Δήμαρχο, αφού μιλήσαμε με τους συλλόγους και είδαμε ότι περίπου ένα κόστος 1.500 ευρώ το χρόνο είναι, 1.500 ευρώ το χρόνο, να καλύψει ο Δήμος το ένα επιπλέον ευρώ που δίνουν οι σύλλογοι στο Μυστριώτιο, έτσι ώστε και στο στάδιο αλλά και στο Μυστριώτιο, στο κλειστό του Μυστριωτίου, του πρώτου γυμνασίου, οι σύλλογοι να πληρώνουν 1 ευρώ την ώρα. Το θέμα που κυριάρχησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο της προηγούμενης εβδομάδας ήταν το θέμα της ΚΕΔΙΠ. Γι' αυτό ακριβώς με αυτά που συνέβησαν στην συνεδρίαση αυτή, όπου παρευρέτησαν να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας και περίπου 30-40 εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν στην ΚΕΔΙΠ και έχουν να πληρωθούν 5 με 6 μήνες, αυτά που έγιναν στη συζήτηση του θέματος αυτού χαρακτηρίζουμε για αυτά τα πράγματα ακριβώς τη συνεδρίαση θλιβερή. Και γιατί το λέω? Το θέμα που είχε το Δημοτικό Συμβούλιο προχθές ήταν να ορίσει 2 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΙΤ στη θέση των παραιτηθέντων του κυρίου Δημόπουλου και κάποιας άλλης κυρίας που ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Και εκεί έγινε το ευτράπελο, γιατί πραγματικά αυτό είναι ντροπή για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Να μας λέει ο κύριος Δήμαρχος ότι στη θέση του κύριου Δημόπουλου θα μπει, παραδείγματος χάρη, μπήκε κάποιος κύριος Ρουσιώτης, και στο άλλο, το άλλο πρόσωπο θα ήταν, θα περιμέναμε να μας στείλει SMS η κυρία Μπρακουμάτσου, η οποία απουσίαζε λόγω του προβλήματος υγείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, από το Δημοτικό Συμβούλιο, να μας στείλει SMS με SMS το όνομα του άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβούλιου. Αυτό πραγματικά αποτελεί για εμάς, νομίζω, ντροπή για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν μπορεί ένα Δημοτικό Συμβούλιο να περιμένει από το σπίτι της η κυρία Μπρακουμάτσου ή οποιοσδήποτε κύριος να στείλει με SMS το όνομα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ήταν ένα θέμα το οποίο είχε μπει
στην ημερήσια διάταξη. Άρα είχαν παραιτηθεί ο κ. Μόγκλος 15 μέρες πριν. Άρα η διοίκηση του Δήμου 15 μέρες είχε το περιθώριο να βρει το μέλος που θέλει να ορίσει και να έρθει στο Συμβούλιο και να μας το προτείνει. Το να περιμένουμε να πάει 11 η ώρα για να μας στείλει το SMS από το σπίτι, νομίζω ότι δεν συνάδει με σωστή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Απ' την άλλη μεριά, για άλλη μια φορά, το θέμα της διελεύκανσης του σκανδάλου που λέμε στην ΚΕΔΙΤ δεν είδαμε καμία πρόοδο και εδώ θέλω να πω ότι υπάρχει για εμάς σοβαρότατη ευθύνη από τη διοίκηση και προσωπικά από τον κύριο Δήμαρχο, γιατί τρία χρόνια τώρα όλες οι ενέργειες που έχουν γίνει κατά τη δική μας άποψη είναι προς την πλευρά της συγκάλυψης του σκανδάλου και όχι της αποκάλυψής του, έτσι ώστε να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι. Δεν μπορεί τρία χρόνια ο κύριος Παυλής να μας κοροϊδεύει και να μην έχουν οριστεί ακόμα ορκωτοί λογιστές. Ξέρετε την περίπτωση με τις πριν δύο χρόνια που είχαμε ορίσει και τελικά δεν ήρθαν ποτέ. Τώρα από το Μάιο περιμένουμε να ορίσουμε νέα απόφαση που πήραμε στο Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει λογιστές. Και παρά αυτού πάλι ακούσαμε τις ίδιες ιστορίες και χωρίς ποτέ το θέμα αυτό να διερευνάται και να λύνεται οριστικά. Και δεν είναι δικαιολογία, εδώ θέλω να πω στους συμπολίτες μας, αυτό που λέει ο κύριος Παυλής, ότι το θέμα το έχει αναλάβει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη σαφώς το έχει αναλάβει το θέμα και είναι σίγουρο ότι θα κάνει τη δουλειά της με τους ρυθμούς που έχει η δικαιοσύνη στην Ελλάδα και σίγουρα θα αποδοθούν ευθύνες αν υπάρχουν και σε όποιους υπάρχουν. Όμως είναι άλλο το θέμα αυτό που κάνει η δικαιοσύνη και κανένας δεν θέλει να παρέμβει και δεν μπορεί και να παρέμβει στο έργο της δικαιοσύνης. Άλλο είναι αυτό που κάνει η διοίκηση της ΚΕΔΙΤ. Δεν μπορεί τρία χρόνια τώρα να μας έχει πει για αυτό το θέμα ο κύριος Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά πάλι λα ψέματα. Τα χρέη της ΚΕΔΙΤ είναι δυσθεώρητα. Μόνο στο ΙΚΑ, όπως είπα εκεί πέρα, χρωστάμε 360.000 και εμείς έχουμε τονίσει από πέρυσι στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι με την πορεία που ακολουθεί η διοίκηση της ΚΕΔΙΤ και η Δημοτική Αρχή φοβόμαστε για την λειτουργία της, για τη λειτουργία της ΚΕΔΙΤ. Και πραγματικά θα είναι μεγάλη, τεράστια η ευθύνη του κυρίου Παυλή, αν η επιχείρηση αυτή δεν μπορέσει να λειτουργήσει και κλείσει. Γιατί η επιχείρηση αυτή έχει δύο πολύ σημαντικούς τομείς, το βοήθεια στο σπίτι και τους παιδικούς σταθμούς, η οποία προσφέρει σημαντικό έργο στο Δήμο μας. Δεν νοείται τη σημερινή εποχή στο Δήμο Τρίπολης, που έχουμε ξοδέψει φέτος μόνο εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, όπως το λέω να με ακούσουν οι συμπολίτες μας, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε εκδηλώσεις αμφιβόλου ποιότητας και σε συγκεκριμένους ανθρώπους κάθε φορά να πηγαίνουν τα χρήματα των εκδηλώσεων, σε συγκεκριμένους ανθρώπους που δεν είναι από την πόλη μας, και από την άλλη να λέμε ότι οι παιδικοί σταθμοί δεν έχουν πετρέλαιο και να θερμαίνονται, όπως είπαν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, έτσι δεν το πάμε εμείς, να θερμαίνονται με αερόθερμα και δεν γίνεται η θέρμανση του παιδικού σταθμού. Και για αυτούς βέβαια γίνεται, για τους υπαλλήλους. Γίνεται κυρίως για τα βρέφη και για τα νίδια που βρίσκονται μέσα. Να σταματήσει ο εμπεγμός και η κοροϊδία, να καθίσουν κάτω και να δούνε και εμείς είμαστε στη διάθεσή τους να βοηθήσουμε, πώς μπορεί αυτή η επιχείρηση να επιβιώσει, γιατί επαναλαμβάνω, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για τη λειτουργία της επιχείρησης με τέτοια χρέη, να μπορέσει η επιχείρηση αυτή να επιβιώσει, γιατί πραγματικά επιτελεί σημαντικό κοινωνικό έργο. Έγινε από την Δημοτική Αρχή, όπως το προβλέπει ο νόμος, απολογισμός του τριμήνου. Τι εργασίες και τι έργα έχουν γίνει όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του τρίτου τριμήνου του 2017. Για να καταλάβουν αυτοί που μας βλέπουν και μας ακούν, το τρίτο τρίμηνο του 2017 μιλάμε από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Δηλαδή το καλοκαίρι που γίνονται όλα τα έργα, γιατί τότε είναι η εποχή που μπορεί στην περιοχή μας να γίνουν κάποιες εργασίες. Εκεί τι είδαμε, στον απολογισμό που έφερε η ίδια η διοίκηση, δεν είναι δικά μας λόγια. Από το τεχνικό πρόγραμμα που ψήφισε πέρυσι η Δημοτική Αρχή του κ. Παυλή, το οποίο ήταν το πιο φτωχό των τελευταίων χρόνων. Το πιο φτωχό, έχουν εκτελέσει το τρίτο τρίμηνο το 1,5%, 1,57% των έργων και το 6% των μελετών. Δηλαδή από το πιο φτωχό πρόγραμμα όλων των χρόνων δεν έχουν εκτελέσει σχεδόν καθόλου. Το 99-98% είναι ανεκτέλεστο. Και από την άλλη, αυτό βέβαια το βλέπει ο κόσμος στην καθημερινότητά του και στην πόλη και στα χωριά μας ότι δεν έχει γίνει κανένα σχεδόν έργο. Από την άλλη ακούμε σε συγκεντρώσεις ενδοπαραταξιακές που κάνει ο κ. Παυλής ότι θα κάνει 50 εκατομμύρια έργα. Δηλαδή αυτά τα παραμύθια, όταν έχει φτάσει 3,5 χρόνια και δεν έχει κάνει καθόλου έργο, θα κάνει 1,5 χρόνια 50 εκατομμύρια, μακάρι να κάνει 50 και 100 εκατομμύρια έργα. Αλλά δυστυχώς, με αυτά που έχουμε δει και τα έχουμε ακούσει τα προηγούμενα χρόνια, δεν είμαστε αισιόδοξοι ότι στον επόμενο 1,5 χρόνο της θητείας θα γίνει κάτι. Ως τώρα πάντως, ο απολογισμός ο δικός τους, του ίδιου του δικού τους έργου, είναι πολύ πενιχρός.